Προκηρύχθηκε ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο διαμόρφωσης του άπλου χώρου του πρώτου γυμνασίου και του πρώτου λυκείου Ερεστιάδας. Τι θα περιλαμβάνει το έργο και πόσο θα κοστίσει? Μονοδρομήθηκε η οδός Αθανασίου Διάκου στην Ερεστιάδα. Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η τετράφωνη χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ερεστιάδας εν Ερεστιάδη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη σήμερα, 31 Οκτωβρίου, και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Σε παρεμβάσεις στους άβλους χώρους σχολείων του Δήμου Ορεστιάδας θα προχωρήσει ο Δήμος Ορεστιάδας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη, παρεμβάσεις έχουν να γίνουν χρόνια. Η μεγαλύτερη παρέμβαση θα γίνει στην αυλή του πρώτου γυμνασίου και του πρώτου λυκείου με κατασκευή γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ 5x5, ξύλινων καθισμάτων και διαμόρφωση του υπάρχοντος γηπέδου μπάσκετ με νέο ασφαλτικό και πλαστικό τάπητα. Στην ουσιαστική αναβάθμιση της αυλής του πρώτου γυμνασίου και του πρώτου λυκείου Ορεστιάδας θα προχωρήσει ο Δήμος Ορεστιάδας. Στην αυλή των σχολείων θα δημιουργηθούν αθλητικές υποδομές. Ο ανάδοχος του έργου, που είναι εκτιμόμενης αξίας 139.719 ευρώ με ΦΠΑ, θα αναδειχθεί ύστερα από ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ο Δήμος Ορεστιάδος επιλέχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη, να είναι μέσα στους 18 Δήμους σε όλη τη χώρα που χρηματοδοτούνται μέσα από το πρόγραμμα με τον τίτλο «Εμαυτίων» για τη βελτίωση των άβλιων χώρων σε σχολικές μονάδες. Η επιχορήγηση είναι της τάξης των 50.000 ευρώ και η επιλογή που κάναμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την παρέμβαση ήταν με κριτήριο τον αριθμό των μαθητών που υπάρχουν σε αυτούς τους άβλους χώρους, αλλά και η χρήση από νέα παιδιά τις απογευματινές ώρες για άθληση και ψυχαγωγία. Με αυτά τα κριτήρια κάναμε την επιλογή του αύλιου χώρου του πρώτου γυμνασίου και του πρώτου λυκείου Ορεστιάδος, έτσι ώστε να κάνουμε μία σειρά παρεμβάσεων, αφού πρώτα εξασφαλίσαμε και άλλες 89.000 από τα έσοδα του Δήμου, έχοντας έτσι ένα τελικό προϋπολογισμό 139.000 για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τον αύλιο αυτό χώρο. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, για το συγκεκριμένο έργο ζητήθηκε και η γνώμη της σχολικής κοινότητας. Οι παρεμβάσεις συμφωνήθηκαν μετά από εισηγήσεις και των διευθυντών των σχολείων, των μαθητών και με την συνεργασία με την τεχνική μας υπηρεσία καταλήξαμε στο να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο 5x5 ποδοσφαίρου με την ανάλογη περίφραξη, την διαμόρφωση με νέο αθλητικό συνθετικό τάπητα για το γήπεδο μπάσκετ, το οποίο θα μπορεί να μετατρέπεται και σε γήπεδο βόλεϊ, την προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων καθισμάτων, ένα κιόσκι, διάφορους κάδους απορριμμάτων και μια συνολική διαμόρφωση του χώρου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον παραδώσουμε στην νεολαία μας σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τα έργα θα ξεκινήσουν σύντομα. Ο διαγωνισμός με την υποβολή των τελικών προσφορών λήγει στις 13 Νοεμβρίου. Θα βγει ο ανάδοχος, θα συμβασιοποιήσουμε έτσι ώστε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 4 έως 6 μηνών να έχουν ολοκληρωθεί. Οι αναβαθμίσεις των σχολικών αυλών στα σχολεία του Δήμου Ορεστιάδας θα συνεχιστούν. Είναι η αρχή μια σειράς παρεμβάσεων που κάνουμε σε αύλους χώρους των σχολείων. Να υπενθυμίσω τον μεγάλο διαγωνισμό του άνω των 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που τρέχει για τη βελτίωση των 38 σχολικών δομών που έχουμε, έτσι ώστε να αποδείξουμε για άλλη μια φορά εμπράκτως ότι από τα πρωταρχικά μας μελήματα είναι η βελτίωση των εγκαταστάσεων των σχολικών υποδομών που δυστυχώς είχαν να συντηρηθούν πάρα πολλά χρόνια. Μονοδρομήθηκε η οδός Αθανασίου Διάκου στην πόλη της Ορεστιάδας καθ' όλο το μήκος από τη συμβολή της με την οδό Ζαρίφη έως τη συμβολή της με την οδό Ορέστου με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Η μονοδρόμηση έγινε σύμφωνα με απόφαση που πάρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από την αρχή του έτους μετά και τη σχετική πρόταση των μελών της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής Δήμου Ορεστιάδας. Μονόδρομος είναι πλέον η οδός Αθανασίου Διάκου στην Ορεστιάδα, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προηγήθηκε.
Ολοκληρώθηκε σήμερα και η διαδικασία τοποθέτησης των πινακίδων, όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Περιστεράκης. Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Αθανασίου Διάκου είναι πλέον μονόδρομος. Με το πέρας όλων εκείνων των γραφειοκρατικών διαδικασιών, τοποθετήθηκαν και οι πινακίδες, οι ανάλογες πινακίδες, και μάλιστα σήμερα που μιλάμε έγιναν και οι τελευταίες εκείνες μικροεργασίες, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των πινακίδων αυτών επί της Αθανασίου Διάκου, και στην πράξη πλέον είναι μονόδρομος, που σημαίνει ότι είναι μονής κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία πλέον γίνεται σε όλο το μήκος της Αθανασίου Διάκου από δυτικά προς ανατολικά, για όσους γνωρίζουν την περιοχή, από τη Ζαρίφη προς την Ορέστο. Την προσοχή των δημοτών εφιστά ο κύριος Περιστεράκης, καθώς η μονοδρόμηση αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή στο κυκλοφοριακό της πόλης. Θέλω λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να εφιστήσω την προσοχή των συνδημοτών μας που κυκλοφορούν καθημερινά σε αυτήν την οδό, ότι πλέον είναι μονόδρομος. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μεγάλη αλλαγή, ειδικά για τους συνδημότες μας που μένουν πέριξ της οδού αυτού και τη χρησιμοποιούσαν πολλές φορές καθημερινά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια μεγάλη αλλαγή, καθώς πλέον πολλές φορές οδηγούμε και μηχανικά. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχουν μεγαλύτερη προσοχή πλέον, μη τυχόν και μπουν προς λάθος κατεύθυνση και έχουμε κάποιο ατύχημα. Η Αθανασίου Διάκου έχει μονοδρομηθεί από την Ορέστου μέχρι το τέρμα της στη Ζαρίφη. Να είναι προσεκτική η οδηγή, είναι ένας καινούριος δρόμος ο οποίος έγινε χθες μονοδρόμηση, οπότε ας προσέχουν ιδιαίτερα. Η τετράφωνη χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ορεστιάδας εν Ορεστιάδη θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών και Χοροδιών Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιών και Ορχιστρών θα λάβει χώρα το τριήμερο 2, 3 και 4 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με πολλές αξιόλογες συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Σε φεστιβάλ που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλαρμονικών και Χοροδιών Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, θα πάρει μέρος η χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ορεστιάδας εν Ορεστιάδη. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 4 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Η τετράφωνη χοροδία εν Ορεστιάδη του Δημοτικού Οδείου της πόλης μας συμμετέχει στο 10ο χοροδιακό φεστιβάλ. Είναι φεστιβάλ χοροδιών και φιλαρμονικών, το οποίο θα γίνει στις 2, 3 και 4 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Συμμετέχουν περίπου 2.500 μέλη χοροδιών και φιλαρμονικών. Η εν Ορεστιάδη, η χοροδία μας θα εμφανιστεί την Κυριακή το πρωί στις 11. Να πούμε λοιπόν ότι το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείου Τουρισμού και επίσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Η χοροδία του Δημοτικού Οδείου εν Ορεστιάδη θα παρουσιάσει 4 τραγούδια στο φεστιβάλ. Η χοροδία λοιπόν, η τετράφωνη εν Ορεστιάδη, την Κυριακή το πρωί στις 11 θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα 4 τραγουδιών. Το «Νύχτα μέσα στα μάτια σου» του Μίκη Θεοδωράκη, σε χοροδική επεξεργασία της Μαέστρου. Θα έχουμε το «Ποια νύχτα σε έκλεψε» του Μίμη Πλέσα, σε χοροδιακή επεξεργασία του κυρίου Μιχάλη Κοκκίνη. Το «Εβαίνους άλλο» με ένα κομμάτι εβραϊκό, το οποίο δίνει το μήνυμα της ειρήνης, το οποίο θα αποδώσει χοροδία σε 4 γλώσσες, εβραϊκά, ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά. Και θα κλείσουμε με το παραδοσιακό θρακιώτικο κομμάτι «Τα Λιανοχορταρούδια», σε τετράφωνη χοροδιακή επεξεργασία του κυρίου Θεόδωρου Παπαδόπουλου. Περίπου 45 χοροδοί από την εν Ορεστιάδη θα συμμετέχουν. Στο πιάνο θα είναι η καθηγήτρια του Δημοτικού Οδείου, κυρία Αλελίδου Έλενα. Η μαέστρος της χοροδίας και διευθύντρια του Δημοτικού Οδείου Ορεστιάδας, Μαρία Δημητριάδου, κάλεσε τους ορεστιαδίτες που ζουν στη Θεσσαλονίκη να παρευρεθούν στη σημαντική αυτή εκδήλωση.
Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Καλό λοιπόν τους φίλους που υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη να έρθουν και να μας τιμήσουν με το χειροκρότημά τους. Να ευχηθούμε λοιπόν στην χοροδία εν Ορεστιάδη καλή επιτυχία. Να πω ότι ως μαέστρος της χοροδίας ήδη έχουμε τακτοποιήσει και τις προσεχείς εκδηλώσεις, κάποια καλέσματα τα οποία έχουν γίνει, για τα οποία βέβαια θα μιλήσουμε εν ευθέτω χρόνο. Τη σωστή χρήση των αντιβιωτικών συνιστούν οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί, καθώς ένα μεγάλο μέρος Ελλήνων κάνει αλόγη στη χρήση αυτών με σχετική ευκολία. Το βασικότερο είναι να υπάρχει ιατρική γνωμάτευση για την αγορά αντιβιωτικών και να γίνεται ορθολογική χρήση. Σημαντικό ποσοστό των πολιτών στη χώρα μας κάνει χρήση αντιβιωτικών χωρίς ιατρική συνταγή και προμηθεύεται τα αντιβιωτικά απευθείας από τα φαρμακεία. Δεν χρειάζεται ιατρική συνταγή, μπορούμε να δώσουμε και από μπάνκο αντιβιωτικά, αλλά πρέπει να υπάρχει ιατρική συνταγή, γιατί η αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών σίγουρα δεν είναι καλό και σίγουρα αν γίνεται υπερβολική χρήση τότε αποκτά και κάποια ανεκτικότητα το μικρόβιο, γίνεται πιο ανθεκτικό απέναντι στα αντιβιωτικά που ήδη υπάρχουν. Καλό είναι λοιπόν να πηγαίνουμε να εξεταζόμαστε στο γιατρό, να μας δίνει τη συνταγή και να πηγαίνουμε στο φαρμακείο να παίρνουμε τα φάρμακά μας. Η χρήση αντιβιωτικών χωρίς ιατρική συνταγή, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα φάρμακα, έχει ευρύτερες κοινωνικές προεκτάσεις γιατί ενισχύει την εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής. Η αλήθεια είναι ότι ναι, πάρα πολλοί κόσμος μας ζητάει αντιβίωση είτε για ένα προκρύωμα είτε για βήχα. Ίσως δεν είναι σωστά ενημερωμένοι. Βέβαια, εντάξει, όταν έρχονται στο φαρμακείο δεν δίνουμε αντιβιωτικά από τον μπάγκο, θα τους προτείνουμε κάποια καραμέλα για το λαιμό, κάποιο σιροπάκι για το βήχα. Αν η κατάσταση είναι πιο σοβαρή, θα πρέπει να πάνε οπωσδήποτε στο γιατρό. Στη χώρα μας η λήψη αντιβιωτικών χωρίς συνταγή γιατρού είναι δεδομένη με ποσοστά από τα υψηλότερα της Ευρώπης, όπως καταγράφεται σε δημοσκοπήσεις της τελευταίας δεκαετίας. Η οικονομική κρίση έχει αλλάξει ραγδαία τις καταναλωτικές και αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων που κάνουν εντυπωσιακή στροφή στα ελληνικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και την αισθητή μείωση του ποσού που διαθέτουν τα νοικοκυριά κάθε μήνα για ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 80,4% απάντησαν πως όταν βρίσκουν στα σούπερ μάρκετ ελληνικά προϊόντα τα προτιμούν από τα εισαγωγής. Διευκρινίζεται ότι αυτή η ερώτηση αφορά την πρόθεση του καταναλωτή και δεν ταυτίζεται με την τελική επιλογή του που επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες όπως διαθεσιμότητα στο ράφι, τιμές, προσφορές κλπ. Το 77% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι υπάρχει στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα ελληνικής παραγωγής, ενώ το 90% δηλώνει πως θέλουν να αναγράφει στη συσκευασία ότι ένα προϊόν είναι ελληνικής παραγωγής. Με βάση τα δεδομένα αυτά, φαίνεται να κυριαρχεί το καταναλωτικό κίνημα για την επιστροφή στα Made in Greece προϊόντα, ενώ σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι καταναλωτές κατανοούν πλέον τη σημασία που έχει η στήριξη των εγχώριων προϊόντων για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Πρόκειται για στάσεις και συμπεριφορές αυτοσυντήρησης που αναπτύσσονται πλέον στην ελληνική κοινωνία.